πετρωμάτων και μεταλλευτικών εργαλείων του Δήμου Σερίφου. Όπου εσείς, κυρία... Είμαι η πρώην αντιδήμαρχος και ονομάζομαι Φλόρα Προκοπίου. Αυτό το μικρό μουσείο, όπως όλοι γνωρίζετε, η Σέριφος είναι ένα νησί με πλούσια μεταλλοφόρα εδάφη, και αυτό το μικρό μουσείο είναι ένα δείγμα από το υπέδαφος της Σερίφου. Το φτιάξαμε με πολύ αγάπη. Υπήρχαν κάποια μικρά, μια μικρή συλλογή από κάποιον παλαιότερο κύριο, τον κύριο Παλαιό, και εγώ με προσωπική αγάπη και με πολύ συνέστημα, γιατί είμαι από το Μέγα Λιβάδι και έχω φοιτήσει εδώ, και ήταν πάντα το όνειρό μου να κάνω μια μικρή έκθεση πετρωμάτων, και προσπάθησα να το αξιοποιήσω. Πάμε να μας συναντήσετε λοιπόν εδώ. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα φτιαχτεί το διοικητήριο και να μεταφερθούν όλα αυτά και να γίνει ένα μουσείο όπως αξίζει στον τόπο και στην ιστορία της Σερίφου. Ωραία λοιπόν. Πάμε λοιπόν να συναντηθούμε εδώ πέρα. Τι θα μας δείξετε εδώ? Το πολύ όμορφο βαρύτη από το Μουντάκι, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ όμορφο πέτρωμα. Αυτό εδώ είναι. Ναι. Που μοιάζει σαν τριαντάφυλλο. Έχουμε πάρα πολλά πετρώματα, τα οποία μπορείτε και εσείς να τα δείτε. Το σιδηρίτη, το οποίο είναι πανέμορφο. Ποιος είναι ο σιδηρίτης? Ο σιδηρίτης, ο οποίος είναι πανέμορφος. Το πέτρωμα που κυριαρχεί στη Σέριφο ποιο είναι, ο σιδηρίτης είναι? Ναι, ο σιδηρίτης, γιατί τα μεταλλεία μας είναι σιδηρού. Ναι, σίδηρος. Άλλο. Όλα μας τα πετρώματα είναι πανέμορφα. Όλα αυτά τα πετρώματα είναι της Σερίφου, όλες οι βιτρίνες που βλέπετε. Εκτός από τις δύο βιτρίνες απέναντι, τις οποίες έχουμε αγοράσει για να εμπλουτίσουμε λίγο το μουσείο μας. Από άλλα μέρη, ναι, η βιτρίνα η μία και η άλλη εδώ. Αυτά εδώ είναι... Αυτό είναι ένα βαγόνι που μεταφέρανε το μετάλλευμα. Αυτή είναι η λιμαριά που φορούσαν τα ζώα για να τραβάνε τα βαγόνια. Αυτό είναι το φρένο που φρενάριζε για να μην έρχονται τα βαγόνια και σκοτώσουν το ζώο. Μάλιστα. Το βαγόνι. Εδώ πέρα μέσα είναι... Είναι το πιστόλι. Μέσα εκεί είναι ένα πιστόλι το οποίο δούλευε με αέρα. Είναι απέναντι το εργαλείο. Και αυτά είναι τα δείγματα που παίρνανε από τις γαλαρίες. Δείγματα, πετρώματα. Ναι, δείγματα, τα οποία τα πηγαίνανε στο χημείο μετά για να τα εξετάσουν. Αυτό είναι το πιστόλι που δουλεύει. Ναι, ναι, που δουλεύει με αέρα. Το οποίο αν το τραβήξετε δουλεύει ακόμη. Ποιο λέτε, αυτό? Αυτό, αυτό. Το μεγάλο αυτό εδώ. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η ρομβία. Αυτή εδώ πίσω είναι η ρομβία. Αυτή εδώ, ναι. Την οποία μας την έκανε δωρεά ένας πατριώτης από εδώ. Αυτό όταν το γυρίσεις βγάζει αέρα. Και ανάβουν τα κάρβουνα, ανάβαν τα κάρβουνα εκεί και φτιάχναν τα εργαλεία που δουλεύαν οι εργάτες. Ο κασμάς, τα διάφορα εργαλεία. Αυτό είναι φωτογραφίες της Σερίφου το 1950. Πώς ήταν η Σέριφος το 1950. Επάνω είναι η αρχή της γαλαρίας που βγαίνει στο Μαλλιάδικο, τη σκάλα της Φορτώσεως, το Μέγα Λιβάδι. Επάνω έχω φωτογραφίες των εργατών που δουλεύανε. Εκεί είναι στη γαλαρία του Κουντούρου, η οποία είναι ακριβώς απέναντι εδώ. Εδώ. Είναι η γαλαρία του Κουντούρου. Και εδώ. Ναι, 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 ναι. Μεγάλη γαλαρία δηλαδή, ε. Ναι, 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 μεγάλη, ναι, ναι, ναι. Και εδώ είναι εργάτες. Ναι. Λίγο πιο πέρα από τη σκάλα της Φορτώσεως εδώ υπάρχουν τα μπάνια, δεν υπάρχουν σε φωτογραφία, υπάρχουν τα μπάνια στον Αλμυρό, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά, αλλά δυστυχώς είναι αναξιοποιητά. Αυτές είναι οι μηχανές που δουλεύανε με αέρα. Εδώ τι είναι το κοφίνι αυτό που βλέπω? Αυτό βάζανε μέσα το μεταλλείο, τσάπα κόφα το λέγανε, ναι, αυτό από τους παλαιότερους που μου τα λένε και εμένα. Και μετά βγήκε το ζιμπίλι αργότερα. Το ζιμπίλι. Ναι.
Αυτό είναι ένα φαρμακείο το οποίο βάζανε μέσα τα φάρμακα και μπαίνανε μέσα στις γαλαρίες για να μην αλλοιώνονται. Και εδώ πετρούματα και αυτό είναι το κλεφτοφάναρο που μπαίνανε μέσα. Αυτό μπαίνανε. Έτσι, και μετά αργότερα με την λάμπα της ασετιλίνης, την οποία την έχουμε πιο κάτω στη βιτρίνα. Η λάμπα της ασετιλίνης που μπαίνανε μέσα στις γαλαρίες και έξω για να μην σβήνει. Και το πετρώματο της Σερίφου, αυτό δεν πρέπει. Όχι, αυτό είναι το πετρώματο της Σερίφου. Αυτό είναι ένα κομμάτι από το υδροπλάνο του Γρόμαν που έπεσε μέσα στο Μεγαλιβάδι το 1941. Τι ήταν ο Γρόμαν, να πούμε τι ήταν ο Γρόμαν. Ο Γρόμαν ήταν ο διευθυντής εδώ των μεταλλίων, ο Εμίλιος Γρόμαν. Ο εργολάβος των μεταλλίων, ο Εμίλιος Γρόμαν, ο οποίος έφτιαξε και το σχολείο αυτό και έφτιαξε και τον Άγιο Νικόλαο. Ο Εμίλιος Γρόμαν ήταν πάρα πολύ καλός, όχι όμως και ο γιος του με τον εγγονό του αργότερα. Αυτό είναι παλιά φωτογραφία της Σερίφου. Ναι. Τα μεροκάματα, τα εντάλματα πληρωμής. Εδώ είναι το σχέδιο που κάνανε για να μπουν στις γαλαρίες. Πώς σχεδιάζαν τις γαλαρίες. Εδώ τα βιβλιαράκια πού? Τα βιβλιαράκια αυτά είναι που γράφαν τα ημερομίσθια ανά μήνα και ανά γαλαρία. Στα μαύρα βολάδια, στο Αβράμ, στις διάφορες εργασίες. Αυτό είναι το καπέλο που φορούσαν οι εργάτες. Υπάρχει και σε μία φωτογραφία. Αυτά είναι τα συμβόλαια που κάνανε με τα πλοία για να φορτώνανε το μετάλλευμα. Κυρία Φλόρα Κοκοπή, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη σύντομη ξενάγηση. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω και εύχομαι και πιστεύω ότι σε επόμενους καιρούς θα τα πούμε στο διοικητήριο όπου θα βρούμε τη θέση. Το πιστεύω και το εύχομαι αυτό. Γιατί αξίζει να γίνει στον τόπο μας αυτό, γιατί η ιστορία μας είναι πολύ μεγάλη. Και αξίζει να γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ, το εύχομαι. Και εγώ σας. Κυρίες και κύριοι, οι διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, ο Δήμος Σερίφου και το Σωματείο Λατόμων και Οικοδόμων Σερίφου, σας καλωσορίζουν στον ιστορικό αυτό χώρο του Μεγάλου Λιβαδίου, όπου στις 21 Αυγούστου 1916 έγινε η αιματερή απεργία των μεταλλορύχων της Σερίφου. Το εργατικό κυλελέρ της Σερίφου, θα έλεγα καλύτερα. Θυμάμαι σήμερα τη μνήμη των φωνευθέντων μεταλλορύχων στην απεργία του 1916 και όσων αγωνίστηκαν μαζί τους, διεκδικώντας 8 ώρες εργασία, αύξηση μεροκάματου και βελτίωση συνθηκών εργασίας, αλλά παράλληλα και τη μνήμη του πρωταγωνιστή και πρωτεργάτη της απεργίας Κωνσταντίνου Σπέρα, ιδρυτή και πρώτου Προέδρου του Σωματείου Μεταλλευτών Σερίφου, με τα αποκαλυπτήρια πρωτομίστου πρωτοβουλία των εν λόγω φορέων. Κυρίες και κύριοι, την σημερινή μας εκδήλωση τιμούν με την παρουσία τους η Έπαρχος Μήλου, η κυρία Παναγιώτα Καλογεράκη, ο έπαρχος Κέας, κύριος Στέφανος Λέπουρας, ο κύριος Σουδιάκης έχει έρθει. Ναι.
ο νομαρχιακός σύμβουλος και προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών, ο κύριος Πέτρος Ιλιάκης, ο εκπρόσωπος του εργατικού κέντρου Μήλου Αντώνης Καβαλέρης, ο νομαρχιακός σύμβουλος κύριος Συρμαλένιος Νικόλαος, ο εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ κύριος Μαδεμλής Νικόλαος, επίσης ο γλύπτης της Πρωτομής ο κύριος Μαρκέλης, τα μέλη της τοπικής ομάδας Κωνσταντίνος Καβάφης του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω ΣΥΡ. Τους ευχαριστούμε όλους πολύ θερμά. Παρακαλώ τον Δεσιμότατο, τον πατέρα Ιάκωβο, να κάνει το τρισάγιο. Ευλογητό ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αίγεσον ως τον αιώνα. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος Χριστός, Άγιος Θεός ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος Χριστός, Άγιος Θεός ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος Χριστός, Άγιος Θεός ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αίγεσον ως τον αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάσου, δες ημάς, Κύριε Λάφτα, μαρτύρες ημών, δες τους πρώτες ανομίες ημί. Άγιε επίσκεψε και Αγίας ημάς, δες ημίες ημών, εν επί τόνο δώσου, Κύριο λέσον, Κύριο λέσον, Κύριο λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, και νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνα μην. Πάτε ημών, επί της ουραλησίας του, το όνομά σου, φέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, στην ουρανόγιο της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιο, δώσε μη σήμερον, κι άφησε μη τα θελήματα ημών. Όχι και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς έχεις μας πιασμόν, αλλά ρίσε εμάς από το χώρο. Ότι σε στη βασιλεία δεν είσαι μην όξο κατρός και του ήταν πράγματος, μην και άγεψε μας τον αιώνα. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, αψικαστών του νοσότερων όπερ των φυλάτων αυτών, μακαρία ζωή την παρασύ φιλών τη ετιόμενη και μακαρία την ίσκαν απάρθεια στον λιγόν και την έλεγχο του Θεού ο πεσός των εργατών και την περιοχή τάξη και το πίσω του Θεού και εμείς το κλαίος Μιχαήλ, Μιχαήλ και Ιωάννη και υπέρ του συγχωρηθήν αυτής παμπημένη με τους ενδιακούσιων όπως Κύριος Θεός θα άξιγες εν θα ειδίκαι να πάμονται. Θα ελέγχεται τη βασιλεία των εγκάφης των αμαρτιών αυτών παρά Χριστό το θανάτιο σας και σαν Κύριε Δαϊκόμε. Κύριε ελέγχει. Ο Θεός των πνευμάτων και πάει σαν κόσμων και το παγίστε και το διάνει και το δύο το δανεισάμενο. Αυτός είναι ο ψυχάς του κειμένου που προσθέντε δούλου στο πεθόν των εργατών επί περιοχή ταύτη και τον δούλο του Θεού. Και εμείς το κλαίος Μιχαήλ, Μιχαήλ και Ιωάννη και τάξον αυτάσον το φωτεινό εν τόπο κλαίρον το παναψίξω σε ένθα πέδρα παστιναγμός. Πάνω μάρτυμα του παραυτόν προσθένε λόγο ή έργο υγειανία και καθώ και φυλάτρο Θεό συγχώρη. Ό,τι και στην άδεια τη μαρτύρα τη γαμμένη τη αμαρτία του πάρκου. Δικαιοδική σύγχρονη και ότι η ανάσταση των δικών του εγκυκειμένων δούλων του Θεού. Και εμείς το κλαίος Μιχαήλ, Μιχαήλ και Ιωάννη των πεσών των εργατών εν την περιοχή ταύτη και στέλνει το ξαναπέμπουν στον αεροπατή των Αγίων και καθόλου και στους χρυσόνας των αιώνων. Όσοι και τους συνεχώσουν οι νεκροί και ζώντων εξουσιανεύουν. Ζωθόν τους λέει και αναστάζει τον νεκρό μισθός και τον αγίου των αγράμων των ενικρός των Αγίων εντόπισης που είναι Αποστόλων. Τον Αγίου εντόπισης του Πατώρα, Αβραάμ, Ισακ και Ιακώβ. Προς πληθύριο νεκρών.
Αθάνατος. Αθάνατος. Μιχάλης Βοήλης. Αθάνατος. Μιχάλης Μητροφάνης. Αθάνατος. Γιάννης Πρωτόπαπα. Αθάνατος. Εστέντες μεταλλορύχη στα μεταλλεία Σερίφου από το 1920 μέχρι το 1940. Αντώνιος Χαλίδας ή Χαλιδάκης. Αθάνατος. Αντώνιος Γεροντάρης ή Πατρόζος. Αθάνατος. Ιωάννης Κουζούπης ή Κουζουπάκης. Αθάνατος. Ιωάννης Καμούδης. Αθάνατος. Αλέξανδρος Λιβάνιος ή Κλάος. Αθάνατος. Γεώργιος Ιωάννου Λιβάνιος ή Κλάος. Αθάνατος. Γεώργιος Αλεξάνδρου Γαλανός ή Πλούσιος. Αθάνατος. Βικέντιος Αντωνίου Καλίδας ή Ζακός. Αθάνατος. Μιχάλης Αντωνίου Πόντες ή Αντώνικος. Αθάνατος. Αντώνιος Γαλανός ή Γιακλιώρης. Αθάνατος. Γεώργιος Γαλανός ή Πόζας. Αθάνατος. Ευάγγελος Ρώτας. Αθάνατος. Θηγαλανός. Αθάνατος. Αριστίδης Ρώτας ή Συρμύρης. Αθάνατος. Αιωνία τους Συρμύρης. Αιωνία τους. Παρακαλώ ένα λεπτό σιγή. Δήμος Σερίφου, κυρία Δήμαρχος Αγγελική Συνοδεινού. Το Σωματείο Λατόμων και Οικοδόμων. Ο εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Κώστας Αντωνάκης. Ο Σύλλογος Σικαμιάς. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανδρομέδα. Σύνταγμος Περιφυγιών, ο κ. Κυριακής Ολιβάνιος, ο αντιπρόεδρος. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ελένικος. Ο νομαρχιακός σύμβουλος, ο κύριος Συρμαλένιος Νίκος. Εκ μέρους του συνασπισμού. Η κυρία έπαρχος, μίλου η κυρία Παναγιώτα Καλογεράκη. Εκ μέρους των οικολόγων πράσινων, ο κύριος οικονομικός.
Επέσατε θύματα, αδέλφια, εσείς σε ανήσιμα μάχη κι αγώνα. Ψωμί, λευτεριά και τιμή του λαού γυρεύοντας βρήκατε μνήμα. Αφαραντή! Ο Δήμος Σερίφου, η Δήμαρχος, η κυρία Αγγελική Συνοδεινού. Ελπίζω λίγο να ακούγομαι, θα κάνω μια προσπάθεια. Εδεσιμότατε, κυρία Έπαρχε Μήλου, κυρία Έπαρχε Κέας, αγαπητή μας Νεφέλη Σπέρα, κύριοι νομαρχιακοί σύμβουλοι, κύριε Ηλιάκη και κύριε Σιρμαλένιε, κύριοι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, Νικόλαε Μαδεμλή, κύριοι εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Μήλου, κύριε Πρόεδρε του Σωματείου Λατόμων Εργατών Σερίφου, κύριε εκπρόσωποι των λιμενικών και αστυνομικών αρχών μας. Η μέρα αυτή είναι μέρα ιερή για τη Σέριφο, για ολόκληρη την Ευρώπη, για τους εργαζόμενους όλου του κόσμου και όλων των εποχών. Η 21η Αυγούστου του 1916 είναι πάντα επίκαιρη και δυναμική και μας καλεί σε μια πραγματική κατάνοιξη. Τα γεγονότα εν συντομία για όσους βρίσκονται κοντά μας ήταν το ξέσπασμα εναντίον της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης που την ίδια εποχή οδήγησε στη δημιουργία πολλών σωματείων αλλά με πιο δυναμικό το Σωματείο των Μεταλλορύχων της Σερίφου οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους, 5 τον αριθμό, προκειμένου να κατακτήσουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Η εξέγερση οργανώθηκε από το δικό μας άνθρωπο, τον Κωνσταντίνο Σπέρα, του οποίου η προτομή θα αποκαλυφθεί σε λίγο. Ο δρόμος είχε ανοίξει, αλλά τα επόμενα χρόνια πολλά ήταν τα θύματα των μεταλλείων και είναι πολύ σωστό που ο τελετάρχης μας, ο κύριος Ρήγας, ανέφερε αυτά τα ονόματα. Στη μνήμη τους οφείλουμε να καταθέσουμε ένα κόκκινο γαρίφαλο. Δεν θα τα επαναλάβω. Επίσης σκοτώθηκαν ένας Παριανός και ένας Κιμουλιάτης. Σαν φόρο τιμής έχουμε αποφασίσει να μην δηλιάσουμε ποτέ, να αναδείξουμε αυτή την κληρονομιά που οι πρόγονοί μας άφησαν. Ήδη προχωράμε για να φτιάξουμε το μεταλλευτικό μας μουσείο, έχουμε πάρει τις εγκρίσεις για το διοικητήριο. Έχουμε ήδη δημιουργήσει ένα μικρό μουσείο πετρωμάτων, αλλά κυρίως μεταλλευτικών εργαλείων, έργο της προηγούμενης αντιδημάρχου της κυρίας Προκοπίου. Ήδη έχουν κατατεθεί προτάσεις για το μεταλλευτικό μας μουσείο, για τη Στοά, για τη Σκάλα, γιατί οφείλουμε να κρατήσουμε τις μνήμες ζωντανές. Πολλές από αυτές βασίστηκαν στο ντοκουμέντο του βιβλίου του 1990. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι παρευρίσκεστε, τιμή στους αγωνιστές της 21ης Αυγούστου και σε όσους χάθηκαν μετά στα μεταλλεία της Σερίφου. Μιλία από το Σωματείο Λατόμων και Οικοδόμων. Από το μέλος... Εδεσιμότατε, αξιότιμοι προσκεκλημένοι. Κυρίες και κύριοι, με απόλυτο σεβασμό σε εσάς τους νεκρούς και φέτος, ακουμπάμε λίγα λουλούδια στη μνήμη σας. Δουλέψατε στις τοές, περπατούσατε μέρες και νύχτες από τη χώρα στο Μεγαλιβάδι για να φτάσετε στα μεταλλεία. Η δουλειά σας τότε, που ήταν δουλεία στην πραγματικότητα, δεν εκτιμήθηκε. Ζητάγανε πολύ περισσότερα ακόμη τα αφεντικά. Εμείς οι Σερφιώτες δεν είμαστε φοβισμένοι. Δεν σκύβουμε το κεφάλι. Δεν λέμε ναι σε όλα. Προτιμάμε να χάσουμε παρά να ξεχάσουμε. Σαν σκληροί, όπως μας αποκαλούν σε άλλα μέρη της Ελλάδας,
ξέρουμε να παίρνουμε την τύχη στα χέρια μας. Κάτω από την καθοδήγηση του εμπνευσμένου τότε συνδικαλιστή Κωνσταντίνου Σπέρα, κάνουμε το ξεσηκωμό μας, ένα ξεσηκωμό που θα μείνει στην ιστορία του εργατικού κινήματος σαν η πρώτη αιματηρή εξέγερση των μεταλλορύχων της Ερήφου. Γιατί ο Σερφιώτης, όταν θέλει, ξέρει να μένει στην ιστορία. Την ιστορία της οργάνωσης της απεργίας τη γνωρίζουμε εμείς οι εργάτες της Ερήφου με λεπτομέρειες ακόμη και από τις διηγήσεις των παππούδων μας. Σκοτώθηκαν συνάδελφοί μας, σκοτώθηκαν χωροφύλακες. Τα σημάδια είναι ακόμα εκεί. Το διοικητήριο, η σκάλα φόρτωσης, η αστυνομία, τα βαγονέτα. Τα πιο πολλά όμως σημάδια είναι στη ψυχή μας και θα είναι και στις ψυχές των επόμενων και σε κάθε εργάτη γενικότερα που θα αγωνίζεται για το δίκιο του. Ζήτω στους αγωνιστές της 21ης Αυγούστου. Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωρός Θεοδίτου. Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου και Σερίφου Δωροθέου Β προς την επέτειο της πρώτης απεργίας στην Ευρώπη. Αγαπητή κυρία Δήμαρχε, και όλοι βέβαια όπως ευχαρίστανται, είναι γεγονός ότι μόνο μέσα από την εργασία του άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει και να καταξιωθεί ως άτομο και ως κοινωνικό όλο. Με την εργασία του καθίσταται συνδημιουργικός του ουρανίου δημιουργού, αφού κατά τα διάψεις του διαβεβαίου του Κυρίου το πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, εγώ εργάζομαι. Αλλά είναι επίσης γεγονός ότι μετά τη βιομηχανική επανάσταση η εργασία έπαψε να είναι δημιουργία. Μηχανοποιήθηκε, εξειδικεύτηκε και αλλοτήρωσε τον εργαζόμενο το προϊόν της εργασίας του. Έτσι η εργασία είναι δουλειά και κατέστησε αναγκαίο τον ελεύθερο χρόνο ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να αναπτύξει δημιουργικά την προσωπικότητά του, να ανανεωθεί σωματικά και ψυχικά. Η καθιέρωση του οκταώρου απετέλεσε πράγματι τομή στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, μία τομή που συνοδεύτηκε με τους αγώνες και το αίμα των εργαζομένων που διεκδίκησαν το δικαίωμα να ζουν ως άνθρωποι και όχι ως εξαρτήματα μηχανών. Και αποτελεί τιμή για τη Σέριφο και τους αγαπητούς μας Σεριφίους το γεγονός ότι στο όμορφο αυτό νησί οργανώθηκε η πρώτη στην Ευρώπη απεργία για τη θέσπιση της οκτάωρης εργασίας. Σήμερα βέβαια τα προβλήματα των εργαζομένων είναι διαφορετικά. Τέτοιες επέτειοι όμως υπενθυμίζουν σε όλους μας ότι τίποτε δεν κατακτάται χωρίς αγώνες και θυσίες. Σας συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία της σημερινής εκδηλώσεως και τον οφειλόμενο φόρο τιμής προς τον πρωτεργάτη της απεργίας του 1916 από Νέμουνο. Λυπούμεθα μόνο διότι ανυπέρβλητα ποιμαντικά μας καθήκοντα δεν μας επέτρεψε να βρισκόμαστε κοντά σας. Νοερά παρόντες όμως, ευχόμαστε σε όλους να έχετε υγεία και ευημερία και όλες οι προσπαθειές σας για την πρόοδο της Ερήφου να στέφονται πάντα με επιτυχία. Με ευχών και αγάπης, ο Σύρου και Σερήφου Δωρόθεος ο δεύτερος. Παρακαλώ την κυρία Πάρκο. Κυρία Παναγιώτα Καλογεράκη. Εδεσιμότατε, κυρία Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε των Λατόμων και Οικοδόμων Σερίφου, κύριε εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, αγαπητοί συνάδελφοι πρώτου βαθμού και δεύτερου αυτοδιοίκησης, αγαπητοί συμπατριώτες, φίλες και φίλοι επισκέπτες. Ο Δήμος Σερίφου, σε συνεργασία με το Σωματείο Μεταλλευτών Λατόμων και Οικοδόμων Σερίφου, με συνέπεια στο καθήκον τους και την ιστορία τους, οργανώνουν και φέτος αυτή τη σεμνή εκδήλωση μνήμης για να τιμήσουν τους συμπατριώτες μας που έδωσαν το αίμα τους την 1η Αυγούστου του 1916 για την υπεράσπιση της εργατικής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η σημερινή μας παρουσία σε αυτόν εδώ τον ιερό και ματωβαμένο τόπο, με τη μνήμη μας να γυρνά 93 χρόνια πίσω στην αιματηρή απεργία των μεταλλορύχων της Ερήφου,
δεν υποδηλώνει μόνο την αποφασιστικότητά μας να κρατήσουμε ζωντανή στην ψυχή μας τη θυσία των εργατών που πάλεψαν για θεμελιώδη και αναπαλωτρίωτα δικαιώματα του ανθρώπου, δηλαδή για ένα αξιοπρεπές μεροκάματο και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, αλλά και την πεποίθησή μας ότι το παράδειγμά τους και οι αγώνες τους παραμένουν επίκαιρα ακόμα και σήμερα. Η σπονδή αίματος που πρόσφεραν στον απέναντι λόφο οι συμπατριώτες μας μας θυμίζει ότι τα δίκαια του ανθρώπου δεν θεωρούνται δεδομένα αλλά κερδίζονται με αγώνες και θυσίες δυσβάσταχτες. Σήμερα εκπληρώθηκε και μια μας υποχρέωση απόδοσης φόρου τιμής και αναγνώρισης της θυσίας του στον πρωτεργάτη της εξέγερσης Κωνσταντίνο Σπέρα με τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του, τιμή που αποδίδεται και σε όλους τους συντρόφους. Όλοι εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εργατική απεργία του 1916 δεν είναι ένα απλό ιστορικό λείψανο. Είναι ένα σύμβολο τιμής και προσφοράς της εργατιάς της Έρηφο στην Ελλάδα, στην ανθρωπότητα. Η απεργία της Ερήφου πρέπει να θυμίζει σε όλους μας σε τι συνίστανται οι θυσίες και οι τρόποι με τους οποίους διεξάγονται οι πραγματικοί λαϊκοί αγώνες. Οι εργάτες που έπεσαν στον αγώνα του 1916 απέδειξαν ότι όταν ένας λαός αδικείται, επαναστατεί και αυτοπροστατεύεται. Ένας στόχος που έχει μείνει αναλύωτος μέχρι σήμερα και αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις μέρες μας, που η παγκοσμιοποίηση και ο καπιταλισμός εδραιώνονται μέρα με τη μέρα στον πλανήτη, προωθώντας την εκμετάλλευση, την ανεργία, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τον ρατσισμό και την περιθωριοποίηση μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Απέναντι σε αυτή τη διαμορφούμενη κατάσταση ζούγκλας, οι μεταλλορύχοι της Ερήφου με τη θυσία τους εξακολουθούν να μας δείχνουν το δρόμο που δεν είναι άλλος από εκείνον της αδερφικής συνένωσης, της αλληλεγγύης και του αγώνα. Σήμερα να μετράμε τις δυνάμεις μας πόσο μπορούμε να τους μιμηθούμε στον αγώνα για δουλειά, για προκοπή, για τη διαφύλαξη των ανθρώπινων αξιών. Είναι ένα δύσκολο συμπέρασμα και ένας δύσκολος δρόμος, όμως οι μνήμες και οι θυσίες τους θα μας ενώνουν. Τιμή και δόξα σε αυτούς που έδειξαν το δρόμο, τιμή και δόξα σε αυτούς που θυσιάστηκαν για τη δική μας ευημερία και ελευθεριά. Παρακαλώ τον έπαρχο της και στον κύριο Στέφανο Λέμπρο. Αγαπητοί κάτοικοι της Ερήφου, ήρθαμε και φέτος από τα γειτονικά σας νησιά, την Κέα και την Κύθνο, για να ποτίσουμε φόρο τιμής στη μνήμη αυτών που έπεσαν κατά την αιματηρή εξέγερση των μεταλλουργικών της Ερήφου. Ευχαριστώ την κυρία Δήμαρχο για την πρόσκληση και εύχομαι στη Ερήφο κάθε προκοπή και πρόοδο. Προσπαθώ να είμαι πιστός σε αυτό το ραντεβού με την επέτειο αυτή και για ένα πρόσθετο λόγο, γιατί το είχα υποσχεθεί σε έναν αγαπημένο φίλο, τον αείμνηστο Παναγιώτη Ξουλώρα. Εύχομαι η θυσία αυτών των ανθρώπων και η μνήμη τους να παραμείνει ζωντανή για να θυμίζει στις επόμενες γενιές τη θυσία τους για την εξασφάλιση καλύτερων και ανθρώπινων όρων δουλειάς και να παραδειγματίζει για νέους αγώνες απέναντι σε κάθε μορφής καταπίεση. Αιωνία τους η μνήμη. Παρακαλώ την εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, κυρία Χριστίνα Ευθυμίου, να απευθύνει χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Μελέτης Τζαφέρης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, ευχαριστεί θερμά την κυρία Δήμαρχο για την πρόσκληση. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν κατέστη δυνατότητα να παρευρίσκεται. Έχετε τους θερμούς χαιρετισμούς του, καθώς επίσης και τα συγχαρητήρια προς την κυρία Δήμαρχο και όλους όσους εργάστηκαν ή συνέβαλαν
στη διοργάνωση αυτής της σεμνής τελετής. Θεωρούμε πολύ σημαντική αυτή τη διοργάνωση, έτσι ώστε να μένει ζωντανή στις επόμενες γενιές η μνήμη των ανθρώπων που σήμερα τιμούμε και οι οποίοι αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν, διεκδικώντας ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και οκτάωρη εργασία, ένα θεσμό που σήμερα θεωρούμε αυτονόητο. Νιώθω βαθιά συγκίνηση που βρίσκομαι εδώ εκ μέρους του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, όχι μόνο γιατί θεωρούμε την κατοχήρωση και τη διεκδίκηση των εργασιακών δικαιωμάτων απαραίτητη προϋπόθεση και συμβολή στην πρόοδο και την ανάπτυξη, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Νιώθω βαθιά συγκίνηση για ένα λόγο ακόμα. Στο Λεύκομα, στο βιβλίο Λεύκομα που έχει εκδώσει η Ομοσπονδία Μετάλλου, βρίσκεται ανάμεσα σε άλλες και η φωτογραφία του προπάπου μου, που υπήρξε εργάτη στα μεταλλορυχεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο νομαρχιακός σύμβουλος και εκπρόσωπος του συνασπισμού, κύριος Συρμαλένιος Νικόλαος. Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι συμπατριώτες, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σε αυτό τον τόπο, τον τόπο που έδωσαν τη ζωή τους οι εργάτες μεταλλορύχοι της Ερήφου για να ανοίξουν το δρόμο σε καλύτερες συνθήκες δουλειάς και ζωής για όλους τους εργάτες της Ελλάδας και για όλους τους εργαζόμενους. Δυστυχώς, σήμερα που βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη τους, 100 χρόνια σχεδόν μετά, το οκτάωρο για το οποίο αγωνίστηκαν οι άνθρωποι αυτοί είναι ακόμα ζητούμενο. Το οκτάωρο το οποίο κατακτήσανε οι εργάτες και οι εργαζόμενοι της Ελλάδας και της Ευρώπης και όλης της γης, αυτή τη στιγμή έχει ποδοπατηθεί, οι εργασιακές συνθήκες έχουν γυρίσει περίπου στο μεσαίωνα και είμαστε αναγκασμένοι να ξεκινάμε δυστυχώς και πάλι από την αρχή. Γι' αυτό το μόνο που πρέπει να πούμε για να τιμάμε αυτούς τους ανθρώπους και για να μπορούμε να είμαστε αντάξιοι τους είναι ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα με πιο μεγάλη δύναμη, με πιο μεγάλη ένταση, ούτως ώστε αυτές οι θυσίες, αυτοί οι άνθρωποι και αυτές οι ζωές που δόθηκαν εδώ και 100 χρόνια μαζί με τις επόμενες ζωές που δόθηκαν στους εργατικούς αγώνες να πάρουν επιτέλους σάρκα και οστά. Τίποτα παραπάνω δεν μπορούμε να υποσχεθούμε από το να είμαστε συνεπείς σε αυτούς τους αγώνες. Τιμή και δόξα στους νεκρούς της Ερήφου. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, κύριο Μαντερλή Νικόλαο, να απευθύνει χαιρετισμό. Είναι μεγάλη τιμή για το ΠΑΣΟΚ η πρόσκληση που δοθήκε και δήμαρχος και ο πρόεδρος του σωματείου. Είναι μεγάλη τιμή γιατί παρευρισκόμαστε σε μια εκδήλωση που σηματοδοτεί τους καινούριους αγώνες που έχει μπροστά της η ελληνική νεολαία και οι εργαζόμενοι στον τόπο μας. Συμφωνώ με τον σύντροφό μου από το συνασπισμό, έχει δίκιο. Σήμερα ο αγώνας που δίνεται είναι για τα αυτονόητα. Διάβαζα προηγουμένως στο μνημείο ότι οι άνθρωποι αυτοί έδωσαν τη ζωή τους γιατί παλέψανε για οκτάωρο, έδωσαν τη ζωή τους γιατί παλέψανε για ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Να σκεφτεί ο καθένας τι έχει βιώσει όλα αυτά τα χρόνια που έχει προσφέρει μισθωτή εργασία στον τόπο και πόσα προβλήματα τέτοιου χαρακτήρα υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Σκεφτείτε ποιες είναι οι προτάσεις όπου έρχονται να δώσουν οι διεθνείς οργανισμοί για την επίλυση των προβλημάτων της οικονομίας. Περιστολή των δικαιωμάτων των εργαζομένων, περιστολή των αμοιβών, περιστολή των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Είναι προφανές ότι μια τέτοια πολιτική ούτε αναπτυξιακή είναι, ούτε μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα. Δεν υπάρχει καλύτερο μνημόσυνο από το να υπάρχει υπόσχεση από τη νέα γενιά ότι θα δώσουμε αγώνα να υλοποιηθούν οι λόγοι για τους οποίους αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν τη ζωή τους. Αθάνατοι.
Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου Μήλου, κύριο Καβαλιέρη Αντώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αισθάνομαι και εγώ υπερήφανος που έχω την τιμή να βρίσκομαι μπροστά σε αυτό το μνημείο και να τιμώ αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δώσανε με το αίμα τους για να έχουμε εμείς το Οκτάωρο. Και αισθάνομαι την ανάγκη να τονίσω σε όλους τους παρευρισκόμενους, στις νέες γενιές, ότι πρέπει και εμείς να ενωθούμε, γιατί μέσα από την ένωση θα καταφέρουμε πολλά πράγματα, γιατί αυτή τη στιγμή βαλόμαστε και βαλόμαστε πολύ άσχημα από όλους. Ευχαριστώ πολύ. Φόρο τιμή στους ανθρώπους. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του ΚΚΚ, τον κύριο Κώστα Αντωνάκη. Συμμότατε, κυρία Δήμαρχη, κυρία Ήπαρχος. Και προσκεκλημένοι, πατριώτισες και πατριώτες, τιμή και δόξα σε αυτούς που πάλεψαν τότε για συνθήκες εργασίας, για το οκτάωρο, για μάθηση για τα παιδιά τους, που δυστυχώς σήμερα είναι εφήμερα, καταπατείται το οκτάωρο, ακόμα προσπαθούν να βάλουν και να καταργήσουν και την αργία της Κυριακής. Δυστυχώς, οι αγώνες των εργαζομένων, ό,τι κερδίσανε, ποδοπατούνται σήμερα. Εδώ στο νησί μας είμαστε υπερήφανοι για αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για το οκτάωρο. Δυστυχώς, εδώ κάποτε πρέπει η πολιτεία να μεριμνήσει, αυτά να μείνουν μουσεία. Οι γαλαρίες που είναι και άλλοι θαμμένοι μέσα πέρα από τους... Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η εταιρεία φάντασμα με τις ταπέλες ιδιοκτησίας Πηγιαζέζα. Ποιοι είναι από πίσω είναι γνωστό. Δεν θα κουράσω πολύ, αλλά φέτος μας λείπει ο Μπαρμπαγιώργης ο Λιβάνιος, που κάθε χρόνο ήταν παρόν εδώ και ζήταει, μάλιστα ήταν και έτοιμά του για τον Σπέρα. Okay. Διάβασα εκεί πέρα και είδα ότι δεν αναφέρεται σαν πρόεδρος σωματείου και τα λοιπά, δεν ξέρω. Αναφέρεται ότι ο Δήμος και ο πρόεδρος του Σωματείου Μεταλλαυτών. Να είστε βέβαιοι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε κάθε αγώνα των εργαζομένων θα στηρίζει και θα στέκεται προστάρις για τους αγώνες. Τιμή και δόξα στους πατριώτες μας που είμαστε υπερήφανοι και πιστεύω και εσείς υπερήφανοι, οι Σερφιώτες και όλη η Ελλάδα για αυτούς τους ανθρώπους. Τιμή και δόξα. Ο Παναγιώτης Ρήγας, βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ, έστειλε το παρακάτω χαιρετισμό. Αγαπητή κυρία Δήμαρχε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, έλαβα την πρόσκλησή σας και λυπάμαι ειλικρινά, γιατί απρόβλεπτη μετακίνησή μου εκτός Κυκλάδων μου στερεί τη χαρά να παρευρεθώ στην εκδήλωσή σας. Το μήνυμα της εξέγερσης του αγώνα και της θυσίας των μεταλλορύφων του Σερίφου παραμένει διαχρονικά επίκαιρο. Γίνεται δε πιο ζωντανός σε περιόδους κρίσης, όταν διακυβεύονται και μπαίνουν σε αφισβήτηση και εκτιμένα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των εργαζομένων. Σήμερα που η χώρα μας βιώνει τις συνέπειες μιας διπλής πολύμορφης κρίσης, εισαγωμένης και εγχώριας, είναι περισσότερο απαραίτητο από ποτέ όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να βρίσκονται σε εγρήγορση και αγωνιστική ετοιμότητα, προκειμένου να μην πληρώσει ο εργαζόμενος, ο άνεργος και ο χαμηλοσυνταξιούχος τα σπασμένα. Η ταξική πολιτική της κυβέρνησης Καραμαλή επιχειρεί να μετακυλήσει τις ευθύνες της αλλά και τα δεινά της σημερινής αρνητικής συγκυρίας στις πλάτες των οικονομικά ασθενέστερων. Χωρίς σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση, με αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, με την ανεργία να αυξάνει επικίνδυνα, με την ακρίβεια να ροκανίζει τα εισοδήματα, με το φορολογικό σύστημα να αναδιαμένει άδικα τον πλούτο, με το κοινωνικό κράτος σε διάλυση, η πατρίδα μας περιθωριοποιείται διεθνώς και ο λαός μας αντιμετωπίζει με απεσιοδοξία το μέλλον. Το μήνυμα που μας στέλνει η Σέριφος
από την εκδήλωση μνήμης και τιμής στους αγωνιστές της εξέγερσης είναι σαφές. Η θεοποίηση της αγοράς, η ανεξέλεκτη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα, η εξαφάνιση του ρυθμιστικού ρόλου του κράτους και η διάλυση του κοινωνικού κράτους οδηγούν με βεβαιότητα σε κρίση και κοινωνικές εκρήξεις. Ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης και οικονομικής ανάπτυξης χρειάζεται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Ένα μοντέλο που θα διαπνέεται από τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, του κοινωνικού ελέγχου, της διαφάνειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της αειφορικής αξιοποίησης των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Οι μεταλλορύχοι της Σερίφου μας έδειξαν το δρόμο του αγώνα και της αξιοπρέπειας, δρόμο που ο καθένας μας οφείλει να ακολουθεί όταν οι περιστάσεις το απαιτούν και οι συνθήκες το επιβάλλουν. Παναγιώτης Ρήγας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, νομίζω. Νομάρχης Κυκλάδων, κύριος Δημήτρης Μπάιλερ. Προς το Δήμο Σερίφου, προς το Σωματείο Λατόμων και Οικοδόμων Σερίφου. Κυρία Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Σωματείου, αγαπητοί συμπατριώτες της Σερίφου, η μη ύπαρξη δρομολογίων τόσο για την μετάβαση όσο και για την επιστροφή σε συνδυασμό με τις άσχημες καιρικές συνθήκες μου στερούν τη δυνατότητα έστω και με σκάφος να παρευρεθώ στην ετήσια εκδήλωση προς τιμή των πεσόντων μεταλλορύχων στο Μέγα Λιβάδι. Η λύπη μου είναι μεγαλύτερη γιατί ο εορτασμός φέτος περιλαμβάνει και τα αποκαλυπτήρια της προσδομής του Κωνσταντίνου Σπέρα που πρώτος από όλους έδειξε το δρόμο του αγώνα και της περηφάνειας. Ήταν μια υποχρέωση της κοινωνίας της Σερίφου αλλά και όλων των κυκλαδικτών απέναντι σε αυτόν το ήρωα των εργατικών αγώνων. Ο φετινός εορτασμός αποκτά μεγαλύτερη αξία αν σκεφτεί κανείς ότι στις μέρες μας όλα τα εργατικά δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αγώνες και αίμα τίθενται σε αμφισβήτηση και παρίσταται ανάγκη οι αγώνες να επαναληφθούν με υπευθυνότητα, συλλογικότητα αλλά και δυναμισμό. Υποκλίνομαι μπροστά σε αυτούς που αγωνίστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους για μια δίκαιη κοινωνία. Η Σέριφος μπορεί να αισθάνεται υπερήφανη για τα παιδιά της και οι υπόλοιποι Κυκλαδίτες υπερήφανοι για τη Σέριφο και για τους Σεριφιώτες. Δόξα και τιμή σε αυτούς που έπεσαν για να εξασφαλίσουν μια καλύτερη ζωή στους εργαζόμενους. Ο νομάρχης Κυκλάδων Δημήτρης Μπάιλερ. Γιάννης Δεκαβάλας, Δήμαρχος Ερμούπολης. Κυρία Δήμαρχο Σερίφου, κυρία Αγγελική Συνοδεινού, αξιότιμη κυρία Δήμαρχε, έλαβα την πρόσκλησή σας για τον εορτασμό της επετείου της πρώτης αιματηρής απεργίας στην Ευρώπη, για την καθιέρωση του Οκτάωρου και σας εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες. Λυπάμαι πολύ που δεν μπορώ να ανταποκριθώ λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Σας εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την αξιόλογη πρωτοβουλία σας με τη συνεργασία του Σωματείου Λατόμων Εργατών Σερίφου που συμβάλλει στην ανάδειξη της τοπικής μας κοινωνίας και στην πολιτιστική μας πρόοδο. Θα ήθελα να συγχαρώ και τον αξιόλογο καλλιτέχνη κύριο Γιάννη Παρμακέλη για την άριστη επιμέλεια της πρωτομής του Κωνσταντίνου Σπέρα, του οργανωτή της απεργίας της 21ης Αυγούστου του 1916, καθώς επίσης
εκφράζω και τα θερμά μου συγχαρητήρια προς την ομάδα Κωνσταντίνου Καβάθη για την πρωτότυπη και αναγνωρισμένη διεθνώς παράστασή της με θέμα την ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία. Με εκτίμηση, Γιάννης Δεκαβάλας, Δήμαρχος Ερμούπολης, Πρόεδρος Κυκλάδων. Χαιρετισμός Προέδρου Ομοσπονδίας Μεταλλορύχων Ελλάδος, Κωνσταντινίδη Ιωάννη. Προς τη Δήμαρχο Σερίφου, κυρία Συνοδεινού Αγγελική. Τον Πρόεδρο Σωματείου Λατόμων Σερίφου, κύριο Σταματάκη. Αγαπητοί μας, είναι μεγάλη η λύπη μας που δεν μπορεί να παρευρεθεί εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Μεταλλορύχων Ελλάδος στον εορτασμό της επετείου της αιματερής απεργίας της 21ης Αυγούστου 1916 που λαμβάνει χώρα σήμερα στο χώρο της θυσίας στο Μέγα Λιβάδι Σερίφου για να αποδώσει τις τιμές που αξίζουν στους τέσσερις εργάτες του κλάδου. Η καθυστέρηση αποστολής άφηξης 11ης Αυγούστου 2009 της επιστολής για τη φετινή εκδήλωση, ο αποκλεισμός ξένων προς το τοπικό στοιχείο παραγόντων τα τελευταία δύο χρόνια, μαζί με το άνοιγμα προσφορών εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά συγκυρία σήμερα 21 Αυγούστου 2009 για το ξεπούλημα της μεγαλύτερης μεταλλουργικής εταιρείας Λάρκο ΑΜΕ από την ελληνική κυβέρνηση μας βρήκε απροετοίμαστος για να ανταποκριθούμε με εκπρόσωπο στις φετινές εκδηλώσεις όπου θα απονεμηθούν πρόσθετα τιμές στον τότε πρόεδρο και οργανωτή των ξεσηκωμένων εργατών Κωνσταντίνο Σπέρα με τα αποκαλυπτήρια της φιλοτεχνημένης πρωτομής. Κυρίες και κύριοι, υποκλεινόμαστε με σεβασμό στον αγώνα και τη θυσία των τεσσάρων μεταλλορύχων που στερήθηκαν του υψίστου αγαθού της ζωής διεκδικώντας τα δίκαια του εργατικού κινήματος που ενδεικτικά είναι. Δικαίωμα στην εργασία, οκτάωρο, αξιοπρεπής αμοιβή, ασφαλές και εγγυές εργασιακό περιβάλλον. Αιτήματα που διαχρονικά έχουν και στις μέρες μας την αξία τους στην οικονομική πραγματικότητα που βιώνουμε με την κρίση που μαστίζει τον κόσμο και τη χώρα μας και κύρια επιβαρύνει τους ασθενέστερους που είναι οι εργαζόμενοι και οι νέοι. Έτσι έχουμε απώλειες θέσεων εργασίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έλλειψη αναγκαίων μέσων διαβίωσης, κίνδυνος του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος κτλ. Και για τους νέους απογοήτευση και καταράκωση των ονείρων και προοπτικών για κάτι καλύτερο στο μέλλον που θα επιβραβεύει τις προσπάθειες σπουδών και εξειδικεύσεων. Αξιότιμη κυρία Δήμαρχος και συνάδελφε Πρόεδρε του Σωματείου, μέλους μας. Θέλουμε να συγχαρούμε όλους όσους συνέβαλαν με ιδέες, προσπάθεια, οικονομικούς πόρους και εργασία στην υλοποίηση της επιθυμίας των περισσότερων για να τιμηθεί ο οργανωτής, συνδικαλιστής, ηγέτης Κωνσταντίνος Πέρας που βγήκε μπροστά στον αγώνα των μεταλλορύχων της Σερίφου του 1916 δημιουργώντας σωματείο, συντάσσοντας το καταστατικό του και στη συνέχεια υπερασπίζοντας τις διακηρυγμένες αρχές του. Τα γεγονότα αυτά έχουν αποτυπωθεί στη σχετική έκδοση της Ομοσπονδίας μας για την αιματηρή απεργία του 1916.
Νομίζουμε ότι δεν έχουμε ανάλογο προηγούμενο απόδοσης τιμής με φιλοτέχνηση προτομής σαν αναγνώριση από την κοινωνία στη χώρα μας. Μέχρι τώρα τέτοιων πράξεων τύχαιναν ηγέτες, πολιτικοί και τοπικοί άρχοντες για ανάλογα γεγονότα. Ενώ ο ρόλος του συνδικαλιστή είναι αρκετά υποτιμημένος, σκόπιμα γιατί μάχεται τους κρατούντες και αντιτίθεται στους έχοντες και κατέχοντες. Κυρίες και κύριοι, οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία, ορυχεία, λατομεία, ερευνητικά ιδρύματα, τιμούμε τους αγώνες των συναδέλφων μας και εμπνεόμαστε από αυτούς, αντλώντας την απαραίτητη δύναμη και το ηθικό για τις μελλοντικές προσπάθειες και μάλιστα στον αγώνα που απαιτείται να ξεκινήσει το προσεχή Σεπτέμβριο. Ένα, για την ανατροπή του ξεπουλήματος της ΛΑΡΚΟ ΑΜΕ. Δύο, ενάντια στην υποβάθμιση του ρόλου του Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ΙΓΜΕ. Τρία, για την αποτροπή των διαθεσιμοτήτων και μελλοντικά των όποιων απολύσεων στον κλάδο, στη Μήλο, στον Παρνασσό, στην Κιώνα, στη Χαλκιδική, στα Λατομία Μαρμάρ κτλ. Τέσσερα, για την εφαρμογή νομοθεσίας για υγεία και ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους και για τη στελέχωση των επιθεωρήσεων μεταλλείων, ώστε οι σημερινοί εργαζόμενοι μεταλλορύχοι να μην προσφέρουν τη ζωή τους θυσία στο κέρδος κάποιων αδίστακτων εργοδοτών. Και τέλος, για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής ενάντια στους εργαζόμενους που θα ξεκινήσει στις 6 Σεπτεμβρίου από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Τιμή και δόξα στους νεκρούς του κλάδου, στους νεκρούς μας. Τιμή και δόξα στον Κωνσταντίνο Σπέρ. Κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, που είναι τα αποκαλυπτήρια του Κωνσταντίνου Σπέρα. Σας παρακαλώ όλοι να κατευθυνθούμε μπροστά στον άγριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο χώρο των αποκαλυπτηρίων της προτομής του πρωτεργάτη της αιματηρής απεργίας του 1916 Κωνσταντίνου Σπέρα. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας την κόρη του αείμνηστου Κωνσταντίνου Σπέρα, την κυρία Νεφέλη Σπέρα, η οποία θα κάνει και τα αποκαλυπτήρια. Αυτός είναι ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Σπέρας και την προτομή τη φιλοτέχνησε ο γλύπτης Γιάννης Παρμακέλης, κορυφαίος γλύπτης. Δίνω το λόγο στην κυρία Νεφέλη Σπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Βλέποντας την προτομή του Σπέρα, μου έρχονται στο νου οι στίχοι του Αριστοτέλη Παλαωρίτη. Πώς μας θωρείς ακίνητος, πού τρέχει ο λογισμός σου, τα φτερωτά σου τα όνειρα, γιατί στο μέτωπό σου να μην πληρώνουν οι γέροντα, τόσες χρυσές αυτήνες, τόσες μας δίνει όσους σου παρηγοριές και ελπίδες. Δυστυχώς, έχουμε φτάσει πάλι στο σημείο να ζητούμε παρηγοριά και ελπίδα από τους θεούς και τους προδότες.
Η πιο ιδανική ώρα για να αναστήσουμε τους απεργούς του 1916 είναι τώρα. Γιατί χάθηκαν αυτά τα παλικάρια? Για να χτυπήσουν την αδικία που τους έκανε το αντιπάγο τέρας που λέγεται κεφάλαιο. Ας λένε οι ιστορικοί ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Δυστυχώς επαναλαμβάνεται. Ο πόλεμος του κεφαλαίου εναντίον των εργαζομένων δεν έχει τελειωμό. Σταχυολογώ μερικές τελευταίες επιθέσεις αυτού του πολέμου. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, χτυπάνε τα νιάτα, αλήθεια, με την ανεργία, με τη δουλειά των 700 ευρώ ή με την εναλλακτική εργασία των 3 ημερών, δηλαδή 350 ευρώ. Ο νέος των 700 ευρώ μπορεί να κάνει οικογένεια? Όχι. Επομένως, χάνετε το σπουδαιότερο στοιχείο του κοινωνικού ιστού. Ο νέος των 350 ευρώ πότε θα κατοχυρώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα? Ποτέ. Δηλαδή, καταργείται το αποκούμπι των γερατιών. Τώρα, άλλη άναντρη επίθεση και κατά των γερόντων αυτή τη φορά. Η Ευρώπη απειλεί να κόψει τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, καλοκαιριού, για να μην μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Ακόμη, ακούστηκε και το ακραίο ότι ίσως δεν μπορούν να πληρώσουν τις συντάξεις. Ο ιός της γρίπης χτυπάει κατά προτίμηση τους νέους. Η βιομηχανία που φτιάχνει το εμβόλιο θα βγάλει καθαρά κέρδη 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Μήπως η βιομηχανία κάνει πάλι το φοβερό λάθος να αφήσει ζωντανό ιό μέσα στο εμβόλιο? Μήπως πάλι σκοπίμως αφήσουν τα μικρόβια να σκορπίσουν στο περιβάλλον από λάθος των εργαστηριακών εγκαταστάσεων, όπως έγινε και με το AIDS? Δηλαδή θα πρέπει να παίρνουμε συνέχεια φάρμακα και έλεος να μην βρίσκουμε? Άλλη επίθεση, το νεράκι του Θεού. Με χωματερές που δεν ελέγχονται, μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Με απόβλητα βιομηχανιών που δεν φιλτράρονται, βρωμίζουν ποτάμια, λίμνες και θάλασσες. Πολλές από τις βιομηχανίες που ρυπαίνουν δεν είναι μόνο ιδιωτικές, είναι και άκουσον, κρατικές. Δηλαδή το κράτος ρυπαίνει και το κράτος σκοτώνει τους πολίτες του με καρκίνο. Κράτος ανάλγητο που μόνο φόρους ξέρει να επιβάλλει. Άλλη επίθεση, μεσαιωνική του τη φορά, που σε κάνει να βρίθεις. Στη χώρα του ξένιου Δία, οι μετανάστες απολαμβάνουν ξύλο άγριο αντί φιλοξενίας. Κοιμούνται με αρουραίους στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Πόσα μέτωπα έχει αυτός ο πόλεμος του κεφαλαίου εναντίον των εργαζομένων, δεν μπορούμε πια να τα μετρήσουμε. Φτάνει πια, δεν μπορούμε πλέον να αφήσουμε τους νέους απελπισμένους. Οφείλουμε να τους ενθαρρύνουμε, να τους παρηγορήσουμε, να τους δώσουμε ελπίδες. Γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε να παραδώσουμε την πρωτομή αυτή στην παρούσα και στις επερχόμενες γενναίες του τόπου μας. Όχι μόνο για να τιμούν τη μνήμη των προγόνων τους, αλλά και για να παραδειγματίζονται από την πολεμική τους αρετή και να μιμούνται τις πράξεις εκείνων. Τιμή και δόξα στα αγριωμένα παλικάρια που έπεσαν στη θανάσιμη πάλι με τις δυνάμεις της πλουτοκρατίας και της εξουσίας. Μακάρι το μέγα λιβάδι της Ερήπου να είναι ένας ακόμη οδηγός των εργαζομένων όλου του πλανήτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ τον πρόεδρο του Σωματείου Λατόμων και Οικοδόμων, τον κύριο Σταματάκη Παναγιώτη, να πάρει το λόγο. Παρακαλώ τον πρωτομή του Κωνσταντίνου Σπέρα και έχοντας απέναντι τη συγγενή μου Νεφέλη, δυσκολεύομαι από συγκίνηση να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Όταν τον αντίκρισα, έργο του μεγάλου γλύπτη Γιάννη Παρμακέλη, αναφώνησα. Άχθιε και δάκρυσα. Αυτό το δάκρυ τα λέει όλα. Δεν σε ξεχνάμε, γι' αυτό και αποφασίσαμε σε συνεργασία ο Δήμος Σερίφου και το σωματείο μας, που είναι συνέχεια σε αυτό που οι αγωνιστές του 1916 και εσύ Κωνσταντίνε Σπέρα δημιουργήσατε, να οργανώσουμε στη μνήμη σου την απόψινή εκδήλωση, αλλά και να μείνει στα μάτια όλων μας η μορφή σου, να υπάρχει η παρουσία σου στο χώρο. Πάντα θα διεκδικούμε, πάντα θα προστατεύουμε την εργατιά, πάντα θα υποστηρίζουμε τα λαϊκά συμφέροντα. Ποτέ δεν θα εγκαταλείψουμε την εργατική συνείδηση, αλλά και πάντα θα υποστηρίζουμε τα συμφέροντα της Ερήπου. Γι' αυτό είμαστε εδώ κοντά σου. Αιωνία σου.
παρακαλώ την Δήμαρχο, την κυρία Αγγελική Συνοδεινού, να πάρει το λόγο. Αγαπημένοι μας Νεφέλη, φίλες και φίλοι συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Στο πρόσωπό σου, Νεφέλη, βλέπουμε τη συνέχεια του Κωνσταντίνου Σπέρα. Ο Κωνσταντίνος Σπέρας είναι παιδί της Ερήφου, μια και γεννήθηκε στη Δυτική Λότζια της Ερήφου το 1893 και υιοθετήθηκε από το Θεόφιλο Σπέρα. Ο πατέρας του ονομαζόταν Γιώργιος και η μητέρα του Πολυξένη, το Γιάννης Πελοπονησίου. Όμως μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια. Η πορεία του είναι δυναμική, με πολλές εναλλαγές και δράση, και είναι ιδρυτικό μέλος του Εργατικού Κέντρου το 1910. Το 1916 έρχεται στη Σέριφο, μετά από αίτημα των μεταλλορύχων της Σερίφου. Οι Σερφιώτες με τη βοήθειά του οργανώνουν την απεργία τους που έμελε να αποβεί η πρώτη αιματηρή της Ευρώπης. Μετά την απεργία των Σερφιωτών φυλακίζεται στη Σύρα μαζί με άλλους απεργούς. Το 1917 φυλακίζεται στις φυλακές Χυρκά. Συμμετέχει στο πρώτο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ το 1918. Είναι ιδρυτικό μέλος του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος της Ελλάδας. Παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο δεύτερο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Το 1931 παντρεύεται τη Μαρίνα Σταματάκη, με την οποία θα αποκτήσει την κόρη του Νεφέλη Αρτεμισία. Στη διάρκεια της ζωής του θα φυλακιστεί και θα εκτοπιστεί 109 φορές. Μετά τη φυλάκισή του στις φυλακές του Σκοπέλου, όταν αποφυλακίζεται η μηχανή, περιθάλπτεται από Σερφιώτη γιατρό, που όλοι ξέρουμε ποιος ήταν και ερχόταν από τη Σέρχο Λικούργο στην Αθήνα για να τον δει, και σε αυτόν οφείλει ότι επέζησε. Η δολοφονία του έγινε στις 14 του Σεπτέμβρη το 1943. Όσα κι αν συνέβησαν στη ζωή του και ό,τι κι αν γράφτηκε γι' αυτόν, ο Κωνσταντίνος Πέρας είναι ο άνθρωπός μας. Αυτός που άλλαξε τη μοίρα της Ερήφου, και γι' αυτό θέλουμε να τον τιμήσουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Της Ελλάδος και την άλλαξε. Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Ερήφου, αποφασίσαμε η Νεφέλη Σπέρα να γίνει επίτιμος Δημότης Ερήφου. Προσωπικά προτείνω ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε τώρα να ονομαστεί Πλατεία Κωνσταντίνου Σπέρα. Αυτό το σύντομο ιστορικό ενός μεγάλου άνδρα, τον οποίο δεν μπορούμε να αναφέρουμε στο σύνολό του, θέλουμε να επισημάνουμε ότι και σήμερα ακόμα υπάρχουν τεράστια κενά στο νέο κώδικα μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών για την προστασία των εργαζομένων. Χώροι όμως, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με το λαό και τις ανάγκες τους, χώροι όπου μπορεί να ενεργοποιηθεί η περιφερειακή ανάπτυξη, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση και οι ευπαθείς και αδύναμες ομάδες του πληθυσμού, βάλλονται εντονότερα και ευκολότερα από την κεντρική εξουσία. Παίρνουμε για παράδειγμα τα μικρά νησιά μας, όπου η πολιτεία εξαντλεί όλη της την αυστηρότητα και την αυταρχικότητα σε όλα τα ζητήματα της φορολογίας, της ακίνητης περιουσίας, το ΕΤΑΚ που χτυπάει τα μικρά νησιά, τις ταμιακές μηχανές και ένα σωρό άλλα. Αλλά και όλη της την αδιαφορία. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμαρτυρήθηκε, γιατί οι πόροι για τα μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων για πολλά έργα πνοής και οικονομικής ανάπτυξης, 108 έργα τον αριθμό, μεταξύ των οποίων, για 44 μικρά νησιά, μεταξύ των οποίων και ο νότιος περιφερειακός μας, χάθηκαν από ολιγορία της κεντρικής εξουσίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μας είχε δώσει ακόμα και παράταση, όπου η περιφέρεια άφησε να χαθεί.
πώς προτείνεται από ιδιώτες η εγκατάσταση στη Σέριφο 87 ανεμογεννητριών, 140 μέτρων ύψους, χωρίς να τα αποδέχεται η τοπική κοινωνία? Γιατί όρημα έργα δεν προχωράνε, βρίσκοντας συνεχώς προσκόμματα και δυσκολίες? Γιατί η γραφειοκρατία δεν εκχωρεί καμία αρμοδιότητα σε δήμους, σε επαρχία, σε νομαρχίες, ώστε να επιταχύνεται η λύση των προβλημάτων του λαού? Για όλα αυτά χρειάζονται αγώνες. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να αγωνιστούμε, να κρατήσουμε τα νησιά μας ζωντανά ενάντια στις δυσκολίες και στα προσκόμματα. Είμαστε αγωνιστές. Αναδεικνύουμε τα προβλήματα, γιατί μόνο εμείς τα γνωρίζουμε. Τα διαμάντια του παγκόσμιου πολιτισμού τα νησιά μας, βασανισμένα και με άπειρες δυσκολίες και με αντίπαλο την κεντρική εξουσία, θα βρουν συμπαραστάτες εσάς, εμάς και όλο τον κόσμο. Χρειαζόμαστε ευαισθησία στα ζητήματα, όπως είναι η υγεία, όπου κατάφερε ο λαός της Σερίφου να κατακτήσει μια μεγάλη δωρεά και συμπαράσταση από διεθνούς φήμης καρδιολόγο. Και ακόμα δεν έχει προχωρήσει η επαφή του με το Υπουργείο Υγείας. Στα ζητήματα της παιδείας, στα ζητήματα της ακτοπλοείας, ένας από αυτούς τους ανθρώπους που ασχολείται με την ακτοπλοεία βρίσκεται ανάμεσά μας. Είναι ο κύριος Λεωνίδας Ευγενίδης, που με τη δρομολόγησή του την τελευταία στιγμή, στις 15 Ιουλίου, του Speedrunner 4, κατάφερε να σώσει από οριστική καθίζηση το νησί μας οικονομική, ενώ ευνηδιαστικά είχαν διακοπεί τα δρομολόγια στις 15 Ιουλίου του High Speed. Γι' αυτό τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Με την αγωνιστικότητά μας και τα επιχειρήματά μας, είμαστε σίγουροι ότι ο τόπος μας, τα νησιά μας, η Σέριφος, θα ατενίσουν σίγουρα με αισιοδοξία το μέλλον. Τιμή και δόξα στον Κωνσταντίνο Σπέρα. Αθάνατος! Αποκτήθηκε απονομή τιμητικής πλακέτας από το Σωματείο Οικοδόμων και Λατόμων του Αρχιδήμαρχου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη τιμή. Τη βοήθεια που κάνατε το Κωνσταντίνο Σπέρα. Πολύ μεγάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελείωσε και το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης. Εγώ προσωπικά ευχαριστώ όσους συνεργαστήκανε μαζί μου, το Δήμο Σερίφο, το Σωματείο Λατόμων και Οικοδόμων και την κυρία Δήμαρχο, την κυρία Νεφέλη Σπέρα, όλους τους παρευρισκόμενους προσκεκλημένους και όλους εσάς που παρευρισκήκατε στη σημερινή εκδήλωση. Θα ακολουθήσει το τρίτο μέρος δίπλα που περιλαμβάνει μουσική εκδήλωση από την ομάδα Κωνσταντίνος. Είναι μια ομάδα διεθνούς εμβέλειας με επικεφαλής τον Μπάμπη, τον κύριο Μπάμπη Κουλούρα, ο οποίος είναι και υπεύθυνος της τηλεοπτικής σκάλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.